για το δώρο που μας κάνατε. Ενώ εσείς οι εξίδες, εμάς Ολυμπιακούς. Να σου πω κάτι, ότι προχθές ήμουν με τον Λοβέρντο στην εθνική συνδιάσκεψη και φεύγοντας για το γήπεδο, μου λέει σε παρακαλώ. Ο Λοβέρντο είναι ο κλασικός. Ο Γάβρος το ξέρει. Μου λέει ένα χ, σε παρακαλώ. Ένα χ. Και του λέω άσο. Είναι άσο, μου λέει θα μου κάνει τέτοιο δώρο. Γονιπετίστα έρθω, μου λέει μετά. Και δεν είναι άσο. Τι σε έπιασε τώρα τελευταία, έχεις τις κοντούρες που έχεις με την πολιτική. Έμπλεξες με την ΑΕΚ πάλι, κάνατε την ένωση αυτή που λέγεται Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Είσαι πρόεδρος εκεί πέρα. Να σώσετε την ΑΕΚ, σώζετε ρε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα σωθεί πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να, να ξεχάσουμε καταρχήν το εξής. Το ότι όλη αυτή η περίοδος των πριγκίπων, των ζάπλουτων που εμφανίζονται κατά καιρούς από διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη και εμφανίζονται να επενδύουν, να χορηγούν, έχει τελειώσει σαν επιστρέφτη. Κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει σε ένα αναξιόπιστο πρωτάθλημα και σε μια, ας το ομολογήσουμε, σε μια φθήνουσα αξία όπως είναι το brand name αυτή τη στιγμή της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο μόνος πνεύμονας που υπάρχει για την ΑΕΚ, μόνος οδόχος πηγή, πιστεύω ότι είναι ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι φοβάμαι ότι η ΑΕΚ είναι σαν την Ελλάδα. Δηλαδή έχει πατώσει, έχει χρωστάει, τα αυτά δεν βγαίνουν, ναι, οι σωτήρες εξατμίστηκαν. Ναι, έτσι. Και δεν είναι οπαδικό, δεν είναι οπαδικό το ζήτημα. Έτσι, είναι φιλαθλητικό. Δεν είναι οπαδικό, είναι φιλαθλητικό. Πάμε παρακάτω. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και κοντά δεν γεννήθηκε. Καλέ μου σπασματικά τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς. Εκεί δεν γεννήθηκε πάντως. Φιλαδέλφια. Έπαιζες δεξί εξτρέμ, τι έπαιζες, στην ΑΕΚ, στις πιτσιρικάδες. Και χάφ και δεξί εξτρέμ. Ναι. Μετά τα παράτησες, χτύπησες, τα παράτησες. Ναι. Έγινες ηθοποιός. Έχει σημασία όμως το πώς τα παράτησα. Πώς. Με ζητάει ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή. Και μου έδινε ένα πρίμιο υπογραφής 400.000 δραχμές. Όχι ευρώ. Ήταν δραχμές. 400.000 δραχμές. Ήταν ένα διαμέρισμα ήταν τότε. Έτσι, λοιπόν, χτυπάω σε ένα φιλικό μέσα στην Φιλαδέλφεια που ήταν και καθοριστικό γιατί αμέσως μετά μπαίνω στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Συνέπειταν πολλές φορές οι πρόβες του Εθνικού με τις προπονήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από ένα σημείο και πέρα μπήκα στο θέατρο. Πρέπει να είσαι όμως διχασμένη ψυχή. Γιατί από μια μεριά έχεις το γήπεδο το οποίο είναι πιο μάγκες, ας πούμε, τάχα. Από μια μεριά. Το θεατρικό που πήγες κατευθείαν είναι πιο φλωρίστικο. Δηλαδή, κατάλαβα την το λέω με την καλή έννοια. Ναι, 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 φλωρίστικο. Ναι. Πώς τα κόλλαγες αυτά τα δύο, πώς από το ένα πήγες στο άλλο. Θα σου πω, υπήρχε ένας θεατρικός όμιλος στο σχολείο. Λοιπόν, για να ξεκλέβω ώρες δικαιολογημένες, απουσίες δικαιολογημένες, έφτιαχνα τα σκηνικά του θεατρικού ομίλου. Ένας θεατρικός όμιλος, τον οποίο παρευρίσκοντας στις πρεμιέρες του πάρα πολλοί άνθρωποι του χώρου, της τέχνης και των γραμμάτων. Είναι αξιόλογος θεατρικός όμιλος σχολείου. Αρρωσταίνει ο πρωταγωνιστής και είχα από τότε το θεωρώ προτέρημα προσώπου. Πες το πως θες ότι μάθαινα πάρα πολύ γρήγορα κείμενα. Mm. Μου λένε τι γίνεται, Γιάννη, ποιος και τα λοιπά. Λέω, με ανησυχείτε εγώ. Mm. Σε τρεις μέρες μαθαίνω όλο το κείμενο του πρωταγωνιστή. Βγαίνω και τυχαίνει στην παράσταση αυτή, στα καμαρίνια μετά, να είναι ο Ευαγγελάτος, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Γιάννης Οφέρτης, ο Μηταράς ο ζωγράφος και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων έτσι του χώρου και μου λένε τι θα κάνεις εσύ. Εγώ πήγαινα για γυμναστική ακαδημία τότε και διάφορα τέτοια που είχαν σχέση με το, όπως είπες, με τον αθλητισμό. Μου λένε τι θα κάνεις, λέω, μου λέει, εδώ ποιος πρέπει να γίνεις. Και λέω, και δεν πάω. Και δεν πάω. Και, και έτσι ξεκίνησε. Σε κάποια στιγμή όταν ήσουν πιτσιρικάς, στη δεκαετία του 80, είχες παντρευτεί, είχες κάνει παιδί και βλέπω να αισθάνεσαι ένα κόμπλεξ, πώς να σου το πω. Χάλια, επειδή έπεσε βιντεοτενίες, ας πούμε. Έκανα βιντεοκασέτες. Οκ, okay. Και λοιπόν, πιτσιρικά σου. Μπήκα, τριαντάρι, πόσο δεν ξέρω. Μόλις τέλος πάντων είχε ξεκινήσει και η εποχή της τριλής παραγωγής της βιντεοκασέτας, αλλά και συγχρόνως συνέπεσε με το δικό μου, αν θέλεις, τη δική μου είσοδο στα πράγματα. Λοιπόν, για πολύ συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα. Πληρωνόμασταν πάρα πολύ καλά τότε. Είναι γεγονός. Και απλά όταν στην μετέπειτα πορεία μου ξαναμπήκα στη διαδικασία του Τσέχοφ, του Πίντερ, του Ευρυπίδη, ναι, του Σοφοκλή, θεώρησα απόλυτα σωστό να απαντήσω σε κάποιους που δεν το είχα κάνει τότε. Αυτό. Ναι, αλλά να αποκηρύξεις και λίγο. Εγώ μια χαρά το έκανα. Δεν αποκήρυξα ποτέ. Είπα, στο ψωμί που το έκανα μόνο για το παιδί μου που είχε το πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο. Το εκτίμησα και αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, στου λίγου ανθρώπου που είπε ότι το παιδί μου είχε ένα πρόβλημα. Ξέρετε, πιο πολλοί θέλουν να κρύβουν. Να το κρύψει προς τι. Καταρχήν, είμαι πολύ περήφανος για τον Στέφανο. Ο Στέφανος για μένα είναι το καμάρι της οικογένειας. Ας πούμε ότι είχε πρόβλημα στα άκρα. Στα άκρα του, στα χέρια του και στα πόδια του. Ένα άνθρωπο ο οποίο τον καθίσαμε απέναντι και του είπαμε ή θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση ή θα σε λυπάται η κοινωνία. Μεγάλωσε με ένα. Σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με παππούδες, γιαγιάδες, μάνες, πατεράδες και με την μετέπειτα γυναίκα μου την Λένα, η οποία τον αγκάλιασε σαν δικό της παιδί. Μεγάλωσε με ένα τέτοιο τρόπο. Ο Στέφανος πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση, με σπουδές, με τζιγκόμενες του, με τα αυτοκίνητά του.
Σκωτία, στη Σκωτία, Σκωτία και γύρισε με τα πτυχιακό. Με τα ποδόσφαιρά του, με τα κολύμπια του, με την συμμετοχή του μέσα στην κοινωνία σαν ενεργό κύτταρο και όχι σαν ένα κύτταρο προς, όπως είπα, προς λύπηση. Έτσι. Αυτό για μένα σαφώς ήταν μεγάλο σχολείο. Και όχι μόνο το δημοσιοποίησα, έκανε και εκπομπές τέτοιες ο Στέφανος, όπου έλεγε στα διάφορα παιδιά που μπορεί να γεννήθηκαν με κάποια συγκεκριμένη ατυχία ή κάποιο πρόβλημα, λέγοντας το ότι για μένα η διαδικασία της συμμετοχής στην ζωή έχει να κάνει με το μυαλό και την ψυχή, και όχι με αν έχεις τρία δάχτυλα. Και με την αγάπη που αντιμετωπίζει σπίτι. Πριν να σου πω και κάτι άλλο, έχει να κάνει και με το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή, βλέπεις ότι ειδικά η διαφηβεία μας, ένα σπυράκι βγάζεις και λέγεις πώς θα βγω το βράδυ, ας πούμε, να με δει η παρέα. Τα παιδιά είναι σκληρά επίσης. Ναι, για τα άλλα παιδιά. Επίσης. Δηλαδή, στο σχολείο τον ρωτούσαν τον Στέφανο, ας πούμε, γιατί είσαι έτσι, και λέει ο Στέφανος, έτσι γεννήθηκα. Και δεν σ' άφησε ποτέ να διανοηθείς ότι θα τον βοηθήσεις, θα τον νικτήρεις, ας πούμε. Ήτανε, γιατί έτσι είμαι, ναι. Για μένα είναι, εξακολουθεί να είναι, ένα μεγάλο σχολείο, καμάρι όλης της οικογένειας και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι ωραία η κόμμα ζωή. Α, ναι. Σ' αρέσει. Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι τώρα. Ο Στέφανος είναι 25, η Εβίνα, να μια που ανέφερε πολύ ιδιαίτερο. Κοπέλα. Τσάκι του, είναι σούπερ παιδί, ένα καταπληκτικό παιδί που είναι στο Πάντιο τώρα και τους χαίρομαι, τους βλέπω και τους χαίρομαι και θυμάμαι τα δικά μου τα χρόνια. Και θυμάστε τα δικά σου τα χρόνια, θυμάστε τα χρόνια, αλλά θες να κρύβεις και το όλο. Τότε λοιπόν, λέω και στα κορίτσια, που ήταν αυτές οι βιντεοτενίες που λένε οι άλλοι τι είναι, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, δεν υπήρχε κινηματογράφος τότε σχεδόν. Ναι, ήταν η κοιλιά που μόνο κρατική, και μόνο κρατική τηλεόραση. Ο κύριος Βούρος ήταν σεξουαλικό σύμβολο. Μπουκάρανε, αλήθεια, μπουκάρανε μέσα στα καμαρίνια. Πες αλήθεια, γιατί ντρέπεσαι τώρα. Όχι, δεν ντρέπομαι καθόλου, αλλά μπουκάρανε. Θεωρώ ότι... Όταν ο Σάκης πήγαινε δημοτικό, σου σκίσανε το πουκάμισο. Δηλαδή, μπουκάρανε μέσα και σε τραβάγανε, ας πούμε. Είναι αλήθεια αυτό. Στον πρώτο μπουκάμισο έγινε αυτό. Έγινε... Σου σκίσανε το πουκάμισο. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι αλήθεια αυτό. Δεν του φαίνεται, του φαίνεται ότι είναι ωραίο. Όχι, ξέρεις τι, ότι δεν έκανα ποτέ, δεν το πλασάρισα εγώ ποτέ. Δηλαδή, υπήρξαν αυτή η τρελή δεκαετία. Ήταν μια δεκαετία που όλα αυτά τα περιοδικά τύπου Μανίνες, Κατερίνες, Φαντάζιο, Ρωμάτζο. Όλα αυτά. Και ειδικά τα περιοδικά που απευθύνονταν στην νεολαία, ήταν περιοδικά τα που βάζανε και τις φωτογραφίες μας, τις βάζανε στάμπα στα μπλουζάκια. Αυτό που λέω στο περιστατικό έγινε στην Κύπρο σε μια παρουσίαση κάποιων βραβείων που με είχαν καλέσει από εδώ να τα παρουσιάσω εγώ. Και από το καμαρί, από τα αποδυτήρια, γιατί ήταν στο Παλέντε Σπορ της Κύπρου, από τα αποδυτήρια, μέχρι να φτάσω στο κέντρο του Παλέντε Σπορ που ήταν στημένη η εξέδρα, έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται. Σχεδόν, α πούμε. Φύγανε που κάμισα, μπουζάκια. Και είναι ωραίο να το ζεις, κακά τα ψέματα. Αυτό αλλά είναι επίσης. Όχι, δεν το συζητάω. Ήταν και ψηδικά τότε. Το καταλαβαίνω. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το ότι το έχω περάσει, το έχω εισπράξει, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Αλλά αλίμονο, Πέτρο, και επειδή δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς κουβέντα έτσι πιο ντεπροφούντης, πιο εκβαθέων, αν μείνεις μόνο σε αυτά. Και αυτές ήταν ωραίες εποχές. Ήταν σαφώς. Δεν φαντάζομαι να σκέφτεσαι τα 80's που ήσουν και ωραίος γκόμενος και έπαιζες και σε γνωρίζαν όλοι να το περάσουμε, ας πούμε, στον Ντούκου. Ήρθε και ο Τσέχοφ, ήρθαν και οι αρχαίοι, στους οποίους αρχαίους πήγες και στην κωμωδία και στην τραγωδία. Ναι, τα έχω κάνει αυτά. Σε τι είσαι καλύτερος όμως. Μια γάμα. Νομίζω στην κωμωδία. Νομίζω στην κωμωδία. Σου πάει εγώ. Έχω μ' αρέσει να είναι κωμωδία. Έχει εκείνο το timing του κωμικού που μπαμπαμπ περνάει από το ένα στο θέλει, άλλο. Ναι, και ένα αυτοσχεδιασμό και θέλει ένα timing. Και κάτι σε πολύ καλού δασκάλου δίπλα έτσι. Δηλαδή έτυχε να παίξω με τον Σταυρίδη, έτυχε να παίξω με τον Ιωνικόπουλο. Έχω παίξει με όλου αυτού. Με τον Γιονάκη, με τον Ρίζο. Και είναι μεγάλη δάσκαλη. Αυτά που μαθαίνει σε αυτού του δασκάλου δίπλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μετά στο timing, στην ατμόσφαιρα, γιατί το θέατρο ατμόσφαιρα είναι και στο σύγχρονο ρεπετόριο, στο δράμα ή στην τραγωδία. Το πιστεύω. Και εκείνο που είδα είναι όμως ότι ενώ έπαιζε τηλεόραση σε μια πιο πετυχημένη σειρά, δηλώνεις μια μέρα φεύγω, διότι στην πολυκατοικία δηλαδή, φεύγω, γιατί βγήκα βουλευτής και δεν θέλω να έχω δυο μισθούς, ενώ πλέον ήταν νόμιμο. Γιατί, τι πείραζε να παίζεις. Εδώ ακούμε. Να μην σου πούνε τι. Άσου του τα εξαμάξτε. Το σκέφτεσαι να σου λέγανε ότι τα παίρνει και από την τηλεόραση. Τα παίρνει, παιδάκι μου, δουλεύει. Ναι, σου λέει όχι. Εγώ όποιος δουλεύει, τα παίρνει. Σε θέλω μέσα... να καταλάβω. Όποιος δουλεύει και έχει μια δουλειά, τα παίρνει. Όχι, αμείβεται. Τι τα παίρνει για τη δουλειά, σου. Αμείβεται, ξέρω πολύ καλά τι λες. Αμείβεται για τη δουλειά που κάνει. Απλά. Υπάρχουν υπάλληλοι της Βουλής που μου λένε, κύριε Βούρο, εδώ μόνο το ράντσο σας λείπει, γιατί πηγαίνω σε 9 το πρωί και φεύγω στις 10 το βράδυ. Και πολλές φορές. Όχι, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά αυτή όσο καλύτερα μπορώ, που δεν είναι εύκολο να την κάνω όσο καλύτερα μπορείς σε αυτές τις περιόδους, σε αυτές τις περιόδους που γεννάνε κραδασμούς και ρογμές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
Το να βγεις μετά από μια διαδικασία προεκλογική και να πεις ότι εγώ δεν θα είμαι στην ονομαστική ψηφοφορία, γιατί θα πρέπει να είμαι στο θέατρο ή στο στούντιο, γιατί στο πλατό έχω κάποιο γύρισμα, νομίζω ότι δεν συνάδει με αυτούς τους στόχους που έχεις βάλει όταν βγαίνεις στην πολιτική, στην επίσημη τουλάχιστον κεντρική πολιτική σκηνή. Αφού έτσι κι αλλιώς τα μπινελί και τα ακούς, αυτή την εποχή που σας βρίζουν συνολικά όλη η Ελλάδα, πώς αισθάνεσαι? Θα δικαιολογήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις αυτές του κόσμου, την απογοήτευσή του, το θυμό του, την απόγνωσή του απέναντι στο αύριο. Δεν δικαιολογώ και είναι, αν θέλεις, ακούγεται κοινό το πω, αυτή την φασίζουσα νοοτροπία του «αυτός είναι πολιτικός, άρα από τη στιγμή που έχει αξίωμα είναι αυτόματα και κλέφτης ή δεν ξέρω τι άλλο». Σας πω ένα χαρακτηριστικό προχθές τα γεγονότα που έγιναν στη Ρόδο. Ο Κασάρας, ο συνάδελφος ο οποίος βρισκόταν πάνω στην εξέδρα, είναι αντιμνημονιακός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει ψηφίσει. Έφυγε, παραιτήθηκε ή διαγράφει, αν θέλεις, για το ότι προτίμησε να πει ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στη δραχμή. Δεν θέλω την ευρωπαϊκή πορεία της. Άποψή του. Σαφής και ξεκάθαρη. Του την πέσανε του ανθρώπου. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ανωνυμία, μια ισοπαίδωση, μια σιλίδη απόρριψη των πάντων που αρχίζει και γίνεται μόδα, άρα και επικίνδυνη. Είδες τι έγινε με τον Ταλάρα δύο φορές. Αυτό πώς μπορεί να το δεις τώρα? Να φεύγουν νεράτζια, καρέκλες, γιαούρτια. Σου λέω, αρχίζει και γίνεται μόδα ότι όπου τίτλος και αξίωμα. Γνωστός άνθρωπος ή αυτά, αυτός κάπου κάτι έκανε. Ναι, ναι. Και σε ρωτώ, πες μου, ποιος είναι ο λόγος που προχθές αποκαλύφθηκε το μεγάλο σκάνδαλο στο ΙΚΑ Καλυθέας με τα 20 εκατομμύρια, από ό,τι ανακοίνωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, ο Ροβέρτος ο Σπυρόπουλος, η ζημιά του δημοσίου πρέπει να είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια. Έχεις δει κανένα να την πέφτει σε κανένα ΙΚΑ, σε καμιά πολεοδομία για τις ρεμούρες που έχουν γίνει? Έχεις δει να πέφτει κανένας να την πέφτουν ομαδικά σε κάποιες αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες που έχει γίνει το φαγωπότη της ζωής? Είναι ένα συγκεκριμένο κτίριο και 300 που είναι δεδομένο και αυτονόητο για πολλούς ότι εκεί γίνεται η ρεμούλα. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν επίορκες. Προχθές, πριν μια εβδομάδα, πήγανε σε ένα βράδυ τα κόμματα τα δύο ή δεν ξέρω τρία ή τέσσερα. Να περάσουν άλλη λαμογιά, ας πούμε, ότι οι ίδιοι δεν πληρώνουν τις τράπεζες. Λοιπόν, εξήγησέ μου αυτό τι είναι τώρα. Δεν πρέπει να σηκωθεί να σε μπλακώσει τα γιαούρτια με στη Βουλή. Έστω και εσύ, τον υπουργό που το κατέβασε. Ατυχές. Θεωρώ ότι είναι κατάλοιπο αυτής της νοοτροπίας, το ότι μπορούμε να οικειοποιούμεθα, αν θέλεις, κάποιες διατάξεις, κάποια άρθρα. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Και μάλιστα ήμουν αυτός ο οποίος είπε, όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, τέταρτο μήνα ήταν που είχε εκλεγεί και είπα για το πόθεν έσχες εδώ και 20 χρόνια. Βρείτε το πόθεν έσχες όσων έχουν ασκήσει δημόσιο αξίωμα. Για το θέμα, βρήκα κατάπτυστο το ότι ζητούν βουλευτές του παρελθόν, των παρελθόν ετών αναδρομικά. Μα είναι και κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε να περισσώσουμε. Δεν μπορούν να γίνουν όλα γνωστά αυτά που κάναμε αυτά τα δύο χρόνια. Θεωρώ ότι η εικόνα, δυστυχώς, η εικόνα είναι αυτή, Πέτρο. Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το περιεχόμενο. Και εσύ πιστεύεις, δηλαδή, τώρα για να το τελειώνουμε το πολιτικό, ότι τώρα ξαναψηφίζοντας αυτό που έγινε, ενώ το πρώτο μνημόνιο που το ψήφισε και εσύ, το ψήφισαν και άλλοι, και εγώ μπορώ να σου πω, αν με ρώταγες τότε, θα σου έλεγα καλό θα ήταν τότε, απεδείχθη ότι την πλειοψηφία του λαού την πείραξε και μάλιστα άγρια. Την οικονομία, όλη την τζάκιση. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι τώρα θα αναλλιώσει? Με μια φράση θα σου απαντήσω και για το πρώτο μνημόνιο. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε στραπατσαριστεί ιδεολογικά, συνειδησιακά, το έχουμε υποστεί στο πετσί μας και ξέρεις πολύ καλά τι διάρρηξη έχει γίνει στο είναι μας και στην ψυχή μας. Θα σου πω επιγραμματικά το εξής. Γιατί μπήκα στη διαδικασία να ψηφίσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτήν την αποδόμηση της κοινωνίας. Προτιμώ να πονέσω, να πονέσουμε και να βλέπω την Ελλάδα μέσα σε ένα χώρο που λέγεται Ευρωπαϊκός, παρά να πολεμάει η χώρα μου για την ηγεμονία της Βαλκανικής με τα Τύρανα. Μάλιστα. Συμφωνώ. Αυτό. Συμφωνώ. Αυτό έχει οδύνες. Πρέπει να δούμε. Αυτό έχει οδύνες. Ναι. Είναι το κετός. Είναι που λένε νεκροψία θα δείξει και επίσης. Πιθανόν να χτυπήσουμε στον τοίχο. Αλλά θα έχουμε διεκδικήσει. Δεν έχεις μετανιώσει κάποια στιγμή που εκεί που ήσουν ένας αγαπητός άνθρωπος που έπαιζε στην τηλεόραση, που κατέβαινε από επίδαυρο μέχρι που δεν ξέρω, να γίνεις ένας στόχος και εσύ μαζί με τους άλλους? Αυτό δεν σε έχει βάλει μυαλό να πεις στις επόμενες εκλογές? Εγώ δεν. Επειδή δεν μ' αρέσει να αφήνω τα πράγματα στη μέση, πιστεύω ότι το επόμενο κοινοβούλιο, το χειρότερο πολιτικό προσωπικό θα προκύψει στο επόμενο κοινοβούλιο. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, είναι θυμωμένος, δεν έχει καθαρό μυαλό, δεν είναι αντικειμενικός, δεν είναι αποστασιοποιημένος. Κανένας σοβαρός άνθρωπος με την αποδόμηση που υφίσταται το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να μπει στα ψηφοδέλτια. Που σημαίνει ότι ό,τι κινείται μεταξύ περιθωρίου και παρανομίας θα παρισφρήσει. Θεωρώ χρέος μου να προσπαθήσω να κρατήσω εγώ και κάποιοι άλλοι κάποιο χώρο πιο υγιή.
Πάμε παρακάτω. Πιστεύεις ότι ο Γιώργος Παπανδρέου απαράδεκτα άφησε το Πασόκ για ένα χρονικό διάστημα ακυβέρνητο, να μην ξέρει τι σας γίνεται, ή καλά έκανε, γιατί έτσι είναι οι διαδικασίες? Όχι, οι διαδικασίες έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Άρα έκανε λάθος. Ναι.